Είμαστε στον χώρο της δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι, καθώς στη δικαιοσύνη πρόκειται να κλητευθούν αμέσως μετά την πρωτοχρονιά τα περισσότερα από τα 17 πρόσωπα, τα οποία κατονομάζει στην απολογία του μια απολογία φωτιά ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής εξοπλισμών του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργεία Σάκη Τσοχατζόπουλου, ο κ. Αντώνης Κάντας. Πάντως, ο κ. Θωμάς Λιακουνάκος, ένας από τους επιχειρηματίες που κατονομάζεται από τον κ. Κάντα στην απολογία αυτή, διαψεύδει κάθε εμπλοκή του στις υποθέσεις. Ένα όργιο μίζας φαίνεται πως συντελέστηκε στο Υπουργείο Άμυνας στις δεκαετίες του 90 και του 2000. Ένα ολόκληρο δίκτυο από μεσάζοντες, επιχειρηματίες, δικηγόρους και επαγγελματίες μιζαδόρους περιέγραψε στην απολογία του στον ανακριτή ο Αντώνης Κάντας. Ο πρώην αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εξοπλισμών κατονόμασε πολλά νέα πρόσωπα, τα οποία αναμένεται να κληθούν με τη σειρά τους να δώσουν εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές. Ένας από αυτούς, ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος, κατονομάζεται να διακινεί μίζες από το 1988. Ο Θωμάς Λιακουνάκος ήταν εκπρόσωπος της KMW και ιδιοκτήτης της εταιρείας Axon. Έχει μεσολαβήσει για πολλά εξοπλιστικά προγράμματα και έχει εκπροσωπήσει πολλές εξοπλιστικές εταιρείες. Τον κύριο Λιακουνάκο τον είχα γνωρίσει από το 1988, όπως και τον κύριο Αποστόλου, το συνεργάτη του. Από τον κύριο Λιακουνάκο είχα δεχθεί εκείνη την περίοδο κάποια χρήματα, αλλά δεν θυμάμαι πόσα ακριβώς. Όταν τοποθετήθηκα στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, στην αρχή δεν είχα καμία συνάντηση με τον κύριο Λιακουνάκο παρά 2-3 φορές το 1997 με τον κύριο Αποστόλου. Δεν ήθελα να συναντιέμαι με τον κύριο Λιακουνάκο. Γιατί δεν θέλατε να συναντιέστε με τον κύριο Λιακουνάκο, αφού τον γνωρίζατε και είχατε παλαιότερα λάβει χρήματα από αυτόν? Το 1997 είχα πληροφορηθεί από τον συνεργάτη του, τον κύριο Αποστόλου, ότι τα προγράμματα που αυτοί εκπροσωπούσαν θα προτιμούν και θα επιλέγονταν οπωσδήποτε, γιατί αυτό το είχε συμφωνήσει ο ίδιος ο Λιακουνάκος με τον κύριο Σμπόκο και τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Μου είχε πει ότι στα μεγάλα προγράμματα τα χρήματα στον Τσοχατζόπουλο θα τα έδιναν οι κατασκευαστικές εταιρείες που εκπροσωπούσε ο Λιακουνάκος, χωρίς να μου πει μέσω ποιου θα γινόταν αυτό. Μέσω της εταιρείας του, ο Θωμάς Λιακουνάκος αρνείται μετεπιτάσεως όσα ισχυρίστηκε ο Αντώνης Κάντας. Ουδέποτε ο πρόεδρος της Axon, κύριος Θωμάς Λιακουνάκος, συνάντησε τον κατηγορούμενο κύριο Κάντα στο γραφείο του. Γεγονός που ευχερώς αποδεικνύεται από τα τηρούμενα βιβλία απείλης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, πολύ δε περισσότερο ουδέποτε του προσέφερε σε μετρητά 600.000 ευρώ και μάλιστα σε περίοδο Δεκέμβριο του 2001, που το ευρώ σε φυσική μορφή δεν είχε καν κυκλοφορήσει στην ελληνική επικράτεια. Ο Θωμάς Λιακουνάκος, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη τον Ιούλιο για απιστία σε βαθμό κακουργήματος, κατονομάστηκε από τον Αντώνη Κάντα ως ο διακινητής της μίζας για τα άρματα Λέοπαρντ. Στη συνέχεια, ο κύριος Λιακουνάκος ίσως να πληροφορήθηκε ότι δεν ήμουν υποστηρικτής των Λέοπαρντ και επέμενε να με συναντήσει, ίσως και γιατί είχε αλλάξει το καθεστώς των υπουργών. Έτσι, περί το Δεκέμβριο του 2001, τον δέχθηκα στο γραφείο μου. Εκείνος μου υπενθύμησε για τις πολύ καλές σχέσεις που είχαμε στο παρελθόν και μου είπε στο επίπεδό μου να μην φέρω κανένα εμπόδιο στη διαδικασία προμήθειας των Λέοπαρντ. Μαζί του κρατούσε και ένα σακβουαγιάζ, το οποίο φεύγοντας το άφησε στον καναπέ του γραφείου μου. Μόλις το αντιλήφθηκα, βγήκα από το γραφείο στην πόρτα και του είπα: «Ξέχασες την τσάντα». Εκείνος γύρισε και μου είπε: «Είναι για σένα, δεν την έχω ξεχάσει». Μόλις έφυγε, άνοιξα την τσάντα και διαπίστωσα ότι εντός υπήρχαν 600.000 ευρώ. Εγώ πράγματι έπαψα να φέρνω αντιρρήσεις για την προμήθεια αυτή και δεν ξαναμίλησα για αυτό το θέμα ούτε στον υπουργό ούτε στον γενικό διευθυντή. Αναφορικά με την επίμαχη σύμβαση προμήθειας των αρμάτων Leopard 2, τονίζουμε ότι επρόκειτο για σύμβαση που υπεγράφει μετά από σχετική απόφαση του ΚΙΣΕΑ μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της γερμανικής εταιρείας KMW στις 20 Μαρτίου του 2003, κατόπιν διεθνούς δημόσιου μειοδυτικού διαγωνισμού, το αδιάβλητο του οποίου έχει ήδη εξολογηθεί δικαστικός και στον οποίο ουδεμία απολύτως ουσιώδη ανάμειξη ή συμμετοχή είχε ή θα μπορούσε να έχει εκ της θέσεώς του ο Αντώνιος Κάντας. Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχτηκε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί από τον Υπουργό Άμυνας να προσέλθει στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής προκειμένου να παρουσιάσει εγγυήσεις ότι η εποχή, όπως λέει Τσοχατζόπουλου, Σμπόκου και Κάντα, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή για το Πεντάγωνο. Το τσουνάμι μίζας που περιγράφει ο κύριος Αντώνης Κάντα σταμάτησε ξαφνικά με την αποχώρησή του ή συνεχίζεται? Πόσες και ποιες συμβάσεις προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού υπέγραψαν μετά την αποχώρησή του από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τα ίδια πρόσωπα? Και ποια είναι η εμπλοκή του στην πίστωση από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων των αντισταθμών μυστικών ωφελημάτων των αμαρτωλών συμβάσεων του παρελθόντος, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα? Οι ειδικοί ανακριτές διαφθοράς Γαβρίλ Μαλής και Γιάννης Σταυρόπουλος έχουν ήδη καλέσει στις 2 Ιανουαρίου σε απολογία τον Παναγιώτη Ευσταθίου, που φέρεται να διακίνησε μίζα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τα υποβρύχια. Οι αποκαλύψεις Κάντα φτάνουν μέχρι τη Γερμανία στα μάτια Σημαίνιο. Να σε καλησπερίσω. Και εκεί διεξάγεται σχετική έρευνα. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι οι γερμανικές εταιρείες και εκείνες με τη σειρά τους διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της καταγγελίας του κ. Κάντα.
Έτσι, Νιλίδα, το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ τη Süddeutsche Zeitung αναφέρει ότι τόσο η Krauss Maffei Wegmann, από την οποία αγοράστηκαν τα Leopard 2, όσο και η Rheinmetall που πούλησε τα αντιεροπορικά Astrad, διαψεύδουν ότι πλήρωσαν μίζες ή ότι έδωσαν εντολή για κάτι τέτοιο. Μάλιστα, η Krauss Maffei λέει ότι η συμφωνία για τα Leopard συνιστά αποτέλεσμα διάφανης διαδικασίας ανάθεσης, στην οποία, όπως λέει, εκείνη επικράτησε. Τώρα, όπως υπογραμμίζεται στο ρεπορτάζ και θα δούμε τώρα στην κάρτα, εάν η ομολογία του Κάντα ευσταθεί ή όχι, είναι κάτι που θα πρέπει να εξακριβώσουν οι εισαγγελείς στην Αθήνα, ίσως όμως και οι γερμανικές αρχές. Γι' αυτό, και αυτό γιατί η δωροδοκία αξιωματούχων στο εξωτερικό είναι από το 1999 αξιόπινη πράξη στη Γερμανία, πράγμα που έχει οδηγήσει ήδη σε πολλές δίκες, όπως για τη Siemens, για την MAN, τη Ferrostal και άλλες επιχειρήσεις. Σε σχέση πάντως με ενδεχόμενη διαφθορά στην πώληση των Leopard 2, το αδίκημα δεν έχει παραγραφεί, καθώς η συναλλαγή δεν έχει ολοκληρωθεί, δεδομένου ότι η Ελλάδα χρωστάει ακόμα μερικά εκατομμύρια στην Krauss Maffei Wegmann, αναφέρει χαρακτηριστικά η Süddeutsche Zeitung. Τώρα, σε κάθε περίπτωση και όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ, η εισαγγελία της Βρέμης που διεξάγει έρευνες σε βάρος των Rheinmetall και Atlas φέρεται να έχει στα χέρια της στοιχεία που επιβεβαιώνουν μέρος της απολογίας του Κάντα, ενώ γνωρίζει τους πολύπλοκους τρόπους που έφτασαν οι μίζες στην Αθήνα και το ρόλο ενός μεσάζοντα, ο οποίος χαρακτηρίζεται κομιστής χρημάτων στο ρεπορτάζ. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, με πληροφορίες της Deutsche Welle, η ανακοίνηση του θέματος έχει προκαλέσει εκνευρισμό σε γερμανικές εταιρείες που εδώ και καιρό προσπαθούν να αποτινάξουν από πάνω τους το image των μιζών, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση που αναμένεται περαιτέρω μείωση, περαιτέρω υποχώρηση των πωλήσεων οπλικών συστημάτων εξαιτίας της κρίσης. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να πούμε ότι στο εν λόγω ρεπορτάζ ο τομέας των εξοπλισμών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επιρρεπή στη διαφθορά, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ενδιαφέρει τις πολιτικές ηγεσίες των χωρών που εξάγουν οπλικά συστήματα, γράφει η Süddeutsche Zeitung, και έτσι εδώ υποστηρίζεται ότι εκπρόσωποι γερμανικών κυβερνήσεων έχουν επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στην Αθήνα προκειμένου η Αθήνα να αγοράσει οπλικά συστήματα από τη Γερμανία. Και αυτό γράφει το ρεπορτάζ, μολονότι η Ελλάδα είναι εδώ και καιρό υπεχρεωμένη αλλά και καλά εξοπλισμένη, ενώ δεν είναι σε θέση να αγοράσει ούτε περισσότερα υποβρύχια, ούτε περισσότερα αεροσκάφη, αλλά ούτε και άρματα μάχης. Είναι ένα θέμα που έχει έρθει και στο παρελθόν έτσι, στην δημοσιότητα και έχει σχολιαστεί. Σταμάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ξεχάσουμε.